Στην πρεμιέρα της παράστασης Mazou and the Zoo παρευρέθηκε η γωγό Μαστροκώστα με την κόρη της Βικτόρια σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της. Η τρυφερή μανούλα δεν άφησε από την αγκαλιά της την μόλις 2 χρονών κορούλα της, παρά μόνο όταν τη ζητήσαμε να μιλήσει για εκείνη και τις μικρές καθημερινές του στιγμές. Ξέρω όλα τα τραγούδια απ' έξω, διότι είναι αδυναμία της κόρης μου. Είναι μικρή, είναι και χορευταρού και τραγουδάει, ναι, της αρέσει. Ποιο είναι το αγαπημένο της τώρα που ακούγατε μέσα? Φίλο κολλητέ μου και αρκούδα. Έχει μάθει, επειδή είναι πολύ μικρή ακόμα, έχει μάθει να τα τραγουδάει. Μιλάει κανονικά εδώ και μήνες, συνεννοούμαστε άψογα και τραγουδάει φυσικά και άψογα. Συμμετείχε μέσα στο πρόγραμμα με τα άλλα παιδάκια? Συμμετείχε, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ η αλήθεια, είναι έτσι που την έβλεπα και... ήταν τρομερή η εμπειρία, έτσι που κοιτούσε με ανοιχτό το στοματάκι της και ήταν... Της άρεσε, τι σας είπε? Βασικά είδατε, την πήρα ανισταγμένη, γιατί ήταν μάλλον πολύ ώρα για αυτή, γιατί είναι πολύ μικρή ακόμη, δεν είμαστε ούτε 2 χρονών. Και εντάξει, θα μου το πει μετά αν της άρεσε. Ποιο είναι το αγαπημένο της παιχνίδι? Δεν βαριέται τα παιχνίδια. Δεν έχει αγαπημένα έτσι κάτι να κολλάει, όχι. Ο αγαπημένο της παιχνίδι θα έλεγα ότι είναι ο μπαμπάς της. Έχει έρωτα μεγάλο με τον μπαμπά της. Κληρονόμησε μάλλον και αυτό από μένα. Τι κάνετε όταν είστε σπίτι τώρα μαζί? Τα πάντα κάνουμε. Βασικά την απολαμβάνω, θα έλεγα, πολύ στο σπίτι. Τη χαίρομαι. Εντάξει, όχι όλη την ώρα, γιατί το πρωί τη στέλνω και στον παιδικό. Επομένως, από το μεσημέρι και μετά που θα ξυπνήσει, κάνουμε διάφορα πράγματα. Να παίξει με κούνιες, να παίξει με την ξαδερφούλα της που μένουμε δίπλα. Έχει διάφορα. Προς το παρόν, με ποιον είναι έτσι πιο κοντά με εσάς ή με τον σύζυγό σας? Και με τους δύο είναι κοντά, διότι είμαστε πάρα πολλές, περνάμε πάρα πολλές ώρες μαζί της. Αλλά έχει τρελή αδυναμία στον μπαμπά της. Τρελή, ερωτευμένη, πάθος. Τον διεκδικεί από μένα. Ναι. Έχει απορίες, μια απορία που σας έχει κάνει τελευταία και σας έχει... Καλά, απορίες τώρα είναι σε μια ηλικία που τα πάντα είναι απορίες γι' αυτά. Το καλό είναι βέβαια ότι νιώθω ότι αν θα της πω κάτι μια φορά θα το καταλάβει και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Σημαίνει δηλαδή ότι είναι ένα εύκολο μωρό.